Η Λιάννα, όπως βλέπεις εδώ ακριβώς πίσω, πήγε στη ΟΠΑ με τα ΝΑΗ και μίλησε αρκετή ώρα, είπε πολλά πράγματα. Μίλησε για τη σχέση της με το ΣΝΙΚ. ΣΝΙΚ, όπως μ' άρεσε εμένα. Να το λέω. Ναι, ΣΝΙΚ, είναι κανονικά ΣΝΙΚ το λέω. Καλά, και η Λιάννα ΣΝΙΚ το λέει. Ναι, όταν μιλάς γρήγορα, πολύ... αναγκαστικά δεν μπορείς να είναι ΣΝΙΚ, λες ΣΝΙΚ. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Mm. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν για τον ΣΝΙΚ. Είπε κάποια πραγματάκια, μίλησε για τη ζωή της. Πιο πριν είχε πει για τη φτώχεια που είχε περάσει. Είχε πει ότι όταν ξεκινούσε ως μοντέλο και μάλιστα έμενε σε ένα σπίτι μαζί με μια οικογένεια σε ένα δωμάτιο, ότι τις πρώτους 6 μήνες δεν πληρώνονταν ως μοντέλα. Και μας παρουσίασε ένα άλλο κορίτσι, όχι αυτό που μας παρουσιάζει τώρα με το sneak, με τις πισίνες και τα πλούτη και τα Rolex και τη χλίδι. Ήθελε προφανώς να προσγειωθεί λίγο και στα μάτια του κόσμου, να του πει ότι και καλά εγώ δούλεψα και τώρα κατάφερα και έφτασα εδώ που έφτασα, έχω βιώσει και εγώ φτώχεια. Να έρθει λίγο στα μέτρα του κόσμου, στους τηλεθεατές. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζητούμενο που έκανε και ζητούσε από τη συνέντευξη συγκεκριμένη που έδωσε, λέγοντας αυτά τα πράγματα. Όμως εδώ ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα της σχέσης της. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι και μάλιστα είπε ότι δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανένα για το τι κάνει η καρδιά μου. Είπε. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ πέρα είναι δύο επώνυμοι άνθρωποι, οι οποίοι η Λιάννα κάνει τηλεόραση, ο άλλος είναι ένα μέλος της ελληνικής μουσικής σκηνής, της τραπ για την ακρίβεια, και εδώ έχουμε μία κόντρα η οποία έχει συμβεί από τη μεριά του ΣΝΙΚ μαζί με τον... Μεντε Φουέρτε. Μπράβο, με τον Φουέρτε, όπου πέφτει το πινελίκιο της Αλεπούς, γίνεται ένας πανικός, μια συμπεριφορά κάκιστη, μια αμερικάνικη αλητεία υπάρχει στην τραπ, να ξέρετε, και ένα κομμάτι το βγάζει προς τα έξω και ο ΣΝΙΚ. Και συνήθως τις περισσότερες φορές στα Insta story τους υποτιμάει πάρα πολύ ο ΣΝΙΚ το Μέντε Φουέρτε ότι δεν έχει λεφτά, ότι είναι άφραγκος, ότι προσπαθεί μέσα από το Instagram να βγάλει λεφτά, δεν πρόκειται να βγάλει όσα λεφτά έχει ο ΣΝΙΚ. Δηλαδή, μιλάει, ενώ η Λιάννα δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα, ο ΣΝΙΚ μιλάει με έναν τρόπο υποτιμητικό, ότι εσύ είστε φτωχαδάκια και εγώ κοιτάξτε που έχω φτάσει. Και είπε μάλιστα αυτή ότι εγώ δεν ανακατεύομαι. Δεν πάει να πει τα κομμάτια που λέει ότι τα εννοεί, ότι είναι στη ζωή του μέσα. Όχι, αυτό είναι, δεν είναι τραγούδι όμως. Ναι, όχι, άλλο, διαμάχη δεν, που έχουμε. Δεν λέω για διαμάχη, λέω για τα τραγούδια του. Είπε ότι δεν τα εννοεί αυτά όλα. Δεν πάει να πει ότι όποιος τραγουδάει ένα τραγούδι, ότι βιώνει το θέμα που λέει μέσα. Και βέβαια εντάξει, συμφωνώ μαζί της, αλλά εδώ, υπάρχει μια μικρή διαφορά όμως εδώ. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Η τραπ, η μουσική σκηνή αυτή, είναι μια ακραία μουσική σκηνή, η οποία, ρε παιδί μου, έχει σοβαρά προβλήματα. Είναι από τους ηγέτες ο άνθρωπός της. Είναι από τους ηγέτες αυτό το χώρο μέσα. Και κάποια δικά του τραγούδια, βέβαια, έχουν επιδειξιομανία. Έχουν αυτή τη κλίδα που βγάζει προς τα έξω που δεν υπάρχει. Ξεχνάει σε ποια χώρα ζει, στην Αμερική. Okay, κόμενες, λεφτά, χρήματα, ξεχυλίζουν αμάξια, Ferrari, έβγαλε και ένα καινούριο τραγούδι με τη Ferrari. Αλλά όταν απευθύνεσαι, ας πούμε, στους Έλληνες και στην κατάσταση τώρα, δεν μπορείς να ανεβάσεις Insta story με δύο Rolex, με πανάκριβα αυτοκίνητα. Δηλαδή, όλο αυτό είναι μια προκλητική στάση που απευθύνεται σε ποιο κοινό. Στο 0,1%. Όχι, στην πιτσιρικάρια που είναι άφραγγη αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο αυτό που είναι άφραγγη. Που θα τους αναγκάσει, βλέποντας αυτόν τον τρόπο ζωής, ότι εάν δεν ζήσεις έτσι, δεν αξίζει τον κόπο για τίποτα άλλο. Οπότε λοιπόν αναγκάζει τα παιδάκια να αρχίσουν να ψάχνονται πώς θα κάνουν λεφτά. Και βέβαια το ερωτηματικό το μεγάλο είναι το εξής. Πώς κάνουν οι τράπερ τόσα πολλά λεφτά? Έχει αναρωτηθεί κανένας πώς το διάολο γίνεται παιδάκια τα οποία είναι 20 τόσο χρονών, άντε με τα βίας 30-32 ας πούμε, να έχουν τόσο πολλά λεφτά, να έχουν σπίτια με πισίνες, να έχουν Ferrari, να έχουν το ένα το άλλο. Από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Ποιος πληρώνει? Τι είναι αυτό που τους φέρνει αυτό το χρήμα στο τέτοιο? Δεν λέω ότι είναι κλοπές ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Εντάξει, γιατί για να εμφανίσεις ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο πάει να πει ότι κάπως θα δικαιολογείς. Αλλά ποιος βλάκας πληρώνει τόσα λεφτά τώρα? Ποιος μπορεί να είναι αυτός που πληρώνει? Τι, οι εμφανίσεις τους δίνουν τόσα λεφτά? Τι, έχουν να μείνουν χορηγούς? Ποιοι είναι αυτοί οι χορηγοί που δίνουν τόσα πολλά λεφτά σε αυτά τα άτομα? Δεν ξέρω από τα τραγούδια που ανεβάζουν. Πώς να πάρουν αρεσί, Έλενα. Σωστά. Να πάρουν 100.000 το τραγούδι. Άντε, μαζέψαμε να πούμε 1.000.000 ευρώ. Φεράρι. Πισίνες. Έξοδα δεξιά-αριστερά. Πόσο έχει μια Φεράρι, καλή. Κάνει 70. Η συντήρησή του,
κάθε μέρα δες και ένα πεντάρικο. Για να πείσουμε για να το ανοίξει. Τα τέλη κυκλοφορία σε πρόσωπο με τον πόνο μας. Αυτό είναι το τελευταίο. Λοιπόν, τα έξοδα το ένα το άλλο. Δηλαδή, πώς γίνουν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, έτσι από περιέργεια, θα ήθελα πάρα πολύ να μας δώσουν μια απάντηση κάποιος να βγει, ρε παιδιά, εμείς που βγάζουμε λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Να καταλάβουμε και εμείς τι σε διάλογο γίνεται. Γιατί εγώ γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι κάνανε πλατίνες, πέντε στη σειρά. Και δεν μπορούσαν να βγάλουν τόσα λεφτά. Και δεν κάνανε τόσα λεφτά. Ο Πάριος, ας πούμε, έχει κάνει μία ζωή επιτυχίες, τόσα λεφτά δεν έβγαλε. Ο Βοσκόπουλος έχει κάνει ένα κάρο επιτυχίες, τόσα λεφτά δεν έβγαλε. Πώς το διάλογο αυτό τράπεζα. Και άλλες εποχές μέσα, κιόλας. Ναι, έτσι. Όχι. Και μέσα σε εποχές. Και μέσα σε τέτοια κρίση, ας πούμε, πώς μπορούμε σε μια διετία, τριετία, πενταετία να βγάζουν τόσα πολλά λεφτά. Είναι ένα ερωτηματικό πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό το οποίο βέβαια το χρεώνουν όλοι οι τράπεζες. Και εδώ βέβαια σε αυτήν την περίπτωση έχουμε και την Ιλιάνα, η οποία είναι μια ανερχόμενη κοπέλα, η οποία θέλει να κάνει καριέρα στην τηλεόραση και έχει να αντιμετωπίσει και τέτοια προβλήματα. Και να σα πω και κάτι. Εάν δεν ήταν ο άνθρωπος που είχε δίπλα της επώνυμος κι αυτός, και αν δεν είναι. Είχε βγει προς τα έξω αυτή η σχέση η οποία είναι αλληλένδετη εκ των πραγμάτων, γιατί ασχολούμαστε και με την τραπ μουσική σκηνή, μιλάμε για βέβαια, αυτά τα πράγματα. Όταν βγαίνει και βρίζει εσχρά κάποιες φορές, αναγκαστικά πας και λες ότι καλά η Ιλιάνα δεν τον μαζεύει, γιατί μπράβο, είναι ναι. Ένα διάσημο ζευγάρι που ο καθένας λογοδοτεί για το τι κάνει. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, άμα βγω εγώ να βρίζω, εσύ θα εκτεθείς. Και εσύ θα εκτεθείς. Και εγώ θα εκτεθώ, βέβαια, έτσι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, εγώ να πω στα παιδιά. Να περνάνε καλά, να τα φάνε τα λεφτά που βγάζουν, που είναι και τόσα πολλά. Μπράβο τους, μεγιά τους, με χαρά τους. Δικό τους θέμα είναι αυτό. Εγώ δεν μίλησα για το Σνίκ αποκλειστικά, αλλά μίλησα για όλους τους τράπερς, οι οποίοι μας οθούν στο να. Καλά, όχι, πάρουμε... αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία δεν παρουσιάζουν τόσο χρήμα. Εγώ μιλάω για όλους τους τράπερς που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, σωστά. Που κάνουν επιδειξιομανία, που έχουν επιδειξιομανία, που δείχνουν τις γυναίκες σαν να είναι ζώα, πεταμένα χαρέμι, να πούμε ένα παιδιά. Τι είναι η ζωή, να πούμε, ένα ωραίο ρολόι Rolex, μια μαξάρα Ferrari και 5-6 γυναίκες από πίσω εκεί να με περιμένουν, να πούμε, και να μου κάνουν και μασαζάκι. Πέρα, όχι μόνο. Οι οποίες τους πετάς κανένα ευρώ και κάνουν κολοτούμπες. Έτσι ακριβώς.